Σε μια έκτακτη ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω αναρτησής του στο X, πρώην Twitter, ενημερώνει για την ανάγκη οι Έλληνες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Λιβάνου να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα μετά τις πρόσφατες ταραχές στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του IPEX αναφέρει: «Λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης στην περιοχή, η ελληνική πρεσβεία στη Βηρυτό συνιστά στους Έλληνες επισκέπτες μη μόνιμους κατοίκους Λιβάνου, όπως αναχωρήσουν από τη χώρα», καταλήγει η μικρή ανακοίνωση του IPEX. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έρχεται σε μια στιγμή όπου η κατάσταση στην περιοχή όλο και χειροτερεύει, καθώς οι φωνικές συγκρούσεις και οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ γίνονται όλο και πιο συχνές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εδώ και περίπου μία ώρα υπάρχουν πληροφορίες για χτυπήματα της ομάδας κατά του Ισραήλ σε αρκετές στρατιωτικές θέσεις του, αλλά υπήρξαν και χτυπήματα νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν η εξαπόλυση αντεπίθεσης από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία που κατέστρεψε σήμερα τουλάχιστον δύο θέσεις της Χεζμπολάχ σύμφωνα με τον IDF. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όπως σας ενημερώσαμε πρόσφατα στον MSHD, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ ότι αν επιτεθεί κανονικά στο Ισραήλ θα συμπαρασύρει και τον Λίβανο μαζί της, με αποτέλεσμα αδιανόητη καταστροφή του Λιβάνου από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτές τις εξελίξεις στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.